Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Προχωρούμε σε ένα καινούριο κεφάλαιο του Αγίου Σιλωανού, του βιβλίου του Πατρός Σοφρονίου, ο Άγιος Σιλωανός, που έχει τίτλο «Η δύναμη της προσευχής για τον κόσμο». Και αν το προσέξουμε θα δείτε τη σημασία της προσευχής και του έργου που κάνουν οι μοναχοί και όλοι οι πιστοί που προσεύχονται. Γιατί μερικοί λένε «εντάξει, μόνο προσευχή». Όχι μόνο προσευχή, αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για όλο τον κόσμο. Γράφει ο μακαριστός γέροντας, εννοεί ο Άγιος Σιλωανός. Ο μοναχός οικειωτεύει για όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δίνει στον μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από αυτή την αγάπη η καρδιά του μοναχού είναι πάντα λυπημένη για το λαό, γιατί δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο λυπημένος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Και η Παναγία είχε την ίδια λύπη για τους ανθρώπους στην καρδιά της. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Το Πνεύμα δηλαδή, το Άγιο, δίνει στους Αγίους, στους Αποστόλους, στους Παγίους Πατέρες, στους ποιμένες, αγάπη για τον κόσμο και πόνο και λύπη. Γιατί? Γιατί δεν σώζονται όλοι. Και μόνο να σκεφτεί κανείς τόσα δισεκατομμύρια σήμερα άνθρωποι μακριά από τον Χριστό σε όλο τον κόσμο. Αυτοί πώς μπορούν να σωθούν? Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην σωθούν. Και αυτό όλο προκαλεί λύπη μεγάλη στην καρδιά μας. Σε αυτό έγκυται η διακονία μας στον κόσμο. Γι' αυτό ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας, ούτε οι μοναχοί πρέπει να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα, αλλά να μιμούνται τη Θεομήτωρα, η οποία μελετούσε μέρα και νύχτα μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων, το νόμο του Κυρίου και περνούσε τη ζωή της πρεσβεύοντας για το λαό. Είναι επίκαιρα αυτά τώρα, γιατί σήμερα γιορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου και ακριβώς γιορτάζουμε αυτό το γεγονός της εισόδου της Παναγίας μας στο ναό και θυμούμαστε την παραμονή της 12 χρόνια στο ναό, στα Άγια των Αγίων, που άκουγε το Λόγο του Θεού και προσευχότανε για όλους. Η προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλο τον Αδάμ, οδηγεί πολλές φορές την απομάκρυση από την ειδική υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Και λένε και οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, τι κάνει ο μοναχός τώρα, γιατί δεν βγαίνει στον κόσμο να βοηθήσει τους άρρωστους, τους φτωχούς κλπ. Κάνει όμως το μείζον. Ίσως ρωτήσει κανείς, αυτή η απομάκρυση δεν είναι μήπως μία άρνηση της συγκεκριμένης οντότητας για χάρη μιας αφηρημένης ιδέας? Μήπως δηλαδή κυνηγάμε χήμερες, κυνηγάμε άπιαστα πράγματα με την προσευχή και ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτε, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο σε κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο? Βεβαίως όχι, διότι ο όλος Αδάμ δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά το πιο συγκεκριμένο πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως. Ο μοναχός και ο άνθρωπος που πιστεύει και προσεύχεται για όλους
Έτσι ασχολείται με όλον τον Αδάμ, με όλη την ανθρωπότητα, η οποία δεν είναι αφηρημένη ιδέα, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η φύση της πανανθρώπινης υπάρξεως είναι τέτοια, ώστε κάθε ιδιαίτερο πρόσωπο που νικά το κακό στον εαυτό του, καταφέρει με τη νίκη του αυτή ένα τόσο μεγάλο πλήγμα στο κοσμικό κακό, που τα αποτελέσματά του επιδρούν ευεργετικά στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Με απλά λόγια, θυμηθείτε αυτό που είπε ο Θεός στον Αβραάμ. Αν υπήρχαν 10 δίκαιοι, που εννοείται προσεύχονταν για όλους, γιατί αυτό σημαίνει δίκαιος, ότι αγαπάει το Θεό και αγαπάει και όλους τους ανθρώπους και προσεύχεται για αυτούς. Αν υπήρχαν 10 δίκαιοι στα Σόδομα και στα Γόμορα, δεν θα καταστρεφόντουσαν οι 5 πόλεις. Αυτό ακριβώς λέει εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος, ότι η ζημιά, η ήττα που επιφέρει ένας προσευχόμενος άνθρωπος στο κοσμικό κακό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ στερεώνεται ο κόσμος με τις ευχές ενός Αγίου ανθρώπου. Ένας Άγιος, και από την άλλη, συγγνώμη πάλι, η φύση του κοσμικού κακού είναι τέτοια, ώστε όταν νικάται από μερικές μόνο ανθρώπινες υποστάσεις, μερικά μόνο ανθρώπινα πρόσωπα, δεν είναι άγιοι όλοι δηλαδή, αλλά μερικοί, θυμηθείτε πάλι 10, αν υπήρχαν 10, υφίσταται ήττα το κακό, που η σημασία και η έκτασή της είναι απείρως δυσανάλογες προς τον αριθμό των νικητών. Μπορεί να είναι ελάχιστοι οι νικητές, αλλά αυτοί οι ελάχιστοι είναι αρκετοί για να πληγεί κέρια του κακού και να, ας πούμε, να συντηρηθεί και να στερεωθεί η ανθρωπότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαιτίας των 10 θα σωθούν όλοι, αλλά όμως θα τους δοθεί μια παράταση, μια ευκαιρία για μετανοίας ακόμα περισσότερη, ακόμα έτη και έτη. Ένας Άγιος είναι φαινόμενο εξόχως πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα. Οι Άγιοι, με το γεγονός της υπάρξεώς τους, που μπορεί να είναι αφανής για τον κόσμο η ύπαρξή τους, έτσι πολλοί Άγιοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας και δεν τους παίρνουμε είδηση. Είναι φανερή όμως το Θεό. Φέρνουν αυτοί οι άνθρωποι οι Άγιοι πλούσια την ευλογία του Θεού στη γη, σε όλη την ανθρωπότητα. Κοιτάξτε τι γράφει ο Άγιος Σιλωνός. «Να, εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων, θαρώ, διαφυλάσσει ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί αρέσουν τόσο πολύ στο Θεό και ο Θεός εισακούει πάντα τους ταπεινούς δούλους Του και εμείς όλοι απολαμβάνουμε ειρήνη με τις προσευχές Τους». Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Έτσι, να αρέσουμε στο Θεό, και οι Άγιοι είναι αυτοί που αρέσουν στο Θεό, ευαρεστούν στο Θεό. «Έβρον, λέει Δαβίδ, άνδρα κατά την καρδία μου», λέει ο Θεός. «Μου ανέπαυσε την καρδιά μου ο Δαβίδ». Λοιπόν, και εξαιτίας των προσευχών αυτών των ανθρώπων που αρέσουν πάρα πολύ στον Θεό, συντηρεί ο Θεός και όλο τον κόσμο, διαφυλάσσει όλο τον κόσμο. Και λέει πάλι ο Άγιος Σιλωνός, «Ο κόσμος στέκεται με την προσευχή και όταν αδυνατήσει η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί». Ίσως πεις πως τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Και εγώ σου λέω πως όταν λείψει από τη γη αυτή η προσευχή, θα χαθεί ο κόσμος και θα έλθουν μεγάλες καταστροφές. Ήδη υπάρχουν και τώρα. Και το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα κόσμο σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Οι Άγιοι ζουν με την αγάπη του Χριστού, που είναι θεία δύναμη, η οποία κτίζει και συντηρεί τον κόσμο. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη δύναμη η προσευχή τους, γιατί έχουν μέσα τους τον ίδιο το Θεό και η προσευχή τους είναι φορτισμένη και πηγάζει από μια ύπαρξη η οποία έχει δεχτεί το Θεό. Ο Άγιος Βαρσανούφιος, για παράδειγμα, μαρτυρεί πως η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε στην εποχή του τον κόσμο από την καταστροφή. Ένας ήταν στην Κόρινθο, ένας ήταν στη Ρώμη και ένας ακόμα. Ίσως να ήταν αυτός ο ίδιος, αλλά δεν το λέει. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι φαινόμενο με κοσμικές διαστάσεις, που η σημασία του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και βγαίνει στον κόσμο της αιωνιότητας.
Και η σύγχρονη Άγιοι δικοί μας, ο Πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, μας έχουν ευεργετήσει και μας ευεργετούν πάρα πολύ, χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Πορφυρίου, μένει πράγματι ενέως. Διάβασε κάποια περίπτωση που έλεγε, θέλω να πάω στο Άγιον Όρος, λέει, αλλά πριν πάω στο Άγιον Όρος, να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση τώρα, γιατί έχει κάνει πολλά. Και μετά θα πάω. Δηλαδή, θα πείτε τώρα τι έλεγε, αστεία έλεγε, όχι, το εννοούσε. Και σε μια άλλη περίπτωση, έλεγε ότι μπήκα μέσα στο μυαλό του και του άλλαξε το μυαλό, ενός δεσπότη που αντιδρούσε στο να χτιστούν κάποια μοναστήρια. Θα πεις, έχουν τέτοια δύναμη, όχι, ναι. Αλλάζουν τα πάντα με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει κάθε Άγιος, είναι φαινόμενο με κοσμικές διαστάσεις. Χάρη σε αυτούς τους αγνώστους στον κόσμο Αγίους, μεταβάλλεται η ροή των ιστορικών και των κοσμικών γεγονότων. Ένας έτσι άνθρωπος του Θεού έλεγε, άλλους γράφει η ιστορία και άλλοι γράφουν την ιστορία. Δηλαδή αυτός που γράφει ιστορία δεν είναι η πραγματική αίτη, ας πούμε, των ιστορικών γεγονότων. Άλλοι είναι οι αφανείς, αυτοί οι Άγιοι, οι οποίοι κανονίζουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι ένα φαινόμενο με κοσμικές διαστάσεις που η σημασία του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και βγαίνει στον κόσμο της αιωνιότητας. Οι Άγιοι είναι το αλάτι της γης, το νόημα της υπάρξεώς της, ο καρπός που για χάρη του διατηρείται και αυτή. Ό,τι καλύτερο δηλαδή βγάζει η γη είναι η αγιότητα, οι Άγιοι. Και αυτοί είναι που δίνουν και νόημα στο να υπάρχει η γη και ο κόσμος. Από τη στιγμή που θα πάψουν να υπάρχουν Άγιοι, δεν θα υπάρχει νόημα να υπάρχει και η γη και η κτήση και θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Όταν η γη θα πάψει να γεννά Αγίους, τότε θα χάσει και τη δύναμη που συγκρατεί τον κόσμο από την καταστροφή. Βλέπετε πόσοι πολιτισμοί, βαβυλωνιακός, περσικός, αιγυπτιακός, ελληνικός, όλοι αυτοί χάθηκαν. Και ο Βυζαντινός λεγόμενος πολιτισμός είναι. Πότε χάθηκαν? Όταν έπαψε να υπάρχει αγιότητα, όταν διεφθάρισαν οι πλήστοι. Όλοι οι Άγιοι, ο Αντώνιος, ο Αρσένιος, ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Αρσένιος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Εφραίμου, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ και οι όμοιοι τους αποτελούν την πιο πολύτιμη αιώνια κληρονομιά όλου του κόσμου. Παρότι ο κόσμος δεν θέλει να το ξέρει αυτό και φωνεύει μάλιστα πολλές φορές τους προφήτες του, τους Αγίους του. Πάρα πολλοί Άγιοι είναι μάρτυρες. Ο κόσμος δεν θέλει να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που έχει να επιδείξει είναι η αγιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που παραδόξως δεν εννοούν τη σημασία των θρησκευτικών πράξεων που οι ρίζες τους βρίσκονται στο ίδιο το άναρχο θείο είναι. Αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική πνευματική ζωή σαν σύνολο από υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ένα υποκειμενικό ψυχολογικό βίωμα, αλλά είναι κάτι που ξεκινάει από το ίδιο το Θεό. Είναι οι ενέργειες του Θεού που εκχέονται μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι ενεργούν εμπνεόμενοι, δυναμούμενοι, εμπλουτιζόμενοι από αυτές τις ενέργειες. Αλλά ένας που είναι εκτός Εκκλησίας μιλάει για θρησκευόμενους ανθρώπους. Έχουμε και αυτούς, τι να τους κάνουμε? Να τους φτιάξουμε μερικές εκκλησίες για να κάνουν αυτά που θέλουν, τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Επειδή έχουν αυτή την ιδιομορφία να θρησκεύουν. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Δεν έχουμε τέτοια ψυχολογία. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα αυτά που ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά είναι κάτι που ξεκινάει από τον ίδιο το Θεό. Είναι γεγονότα. Είναι πράγματα. Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν εννοούν αυτό, δεν το καταλαβαίνουν,
ή δεν θέλουν να το καταλάβουν, αντιλαμβάνονται τη σκεφτική πνευματική ζωή σαν ένα σύνολο από υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα που πεθαίνουν μόλις πάψουν να υπάρχουν στην ψυχή. Δηλαδή είναι κάτι που το ζεις εσύ, έτσι προσωπικά, έτσι ψυχολογικά, και όταν σταματήσεις να το ζεις, σταματάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει καμιά άλλη συνέχεια αυτού του πράγματος, αυτού που έζησες. Από τη μακρόχρονη επικοινωνία μας με τον Γέροντα, τον Άγιο Σιλωνό, και από τα λόγια που παραθέσαμε πιο πάνω, βλέπουμε πως εκείνος θεωρούσε τις πνευματικές καταστάσεις σαν εξαιρετικά μεγάλες εξαιτίας της αιώνιας οντολογικής σημασίας τους. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Σιλωνός και ο Πατήρ Σοφρόνιος, αυτό που ζούμε μες στην Εκκλησία έχει αιώνια οντολογική σημασία. Δεν είναι κάτι που το έζησες μια στιγμή και το έχασες μετά, τελείωσε. Αλλά αυτό έχει επιπτώσεις και σε σένα, στην αιωνιότητα, και σε όλη την Εκκλησία στην αιωνιότητα. Γιατί, που σας είπα για τον Άγιο Πορφύριο, μπορούσε να αλλάζει τη ροή των ιστορικών γεγονότων. Αυτό δεν είναι υποκειμενικό ψυχολογικό βήμα, είναι κάτι που συμβαίνει αντικειμενικά. Και έχει επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλη την ανθρωπότητα. Και για πάντα. Την προσευχή για τους εχθρούς και για όλο τον κόσμο την αισθανόταν ο Άγιος Σιλωνός ως αιώνια ζωή, ως θεία ενέργεια στην ψυχή του ανθρώπου, ως άκτιστη χάρη και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να προσεύχεσαι ειλικρινά για τους εχθρούς σου αν δεν έχεις ζωντανή, ενεργό μέσα σου τη θεία χάρη. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σιλωνός, είναι αιώνια ζωή η αγάπη προς τους εχθρούς. Γιατί για να έχεις αγάπη προς τους εχθρούς σημαίνει ότι έχεις μέσα σου τον αιώνιο Θεό, την ενέργεια του Θεού. Και όσο αποδέχεται ο κόσμος τούτο το δώρο, θα υπάρχει. Όσο αποδέχεται τη χάρη του Θεού δηλαδή, θα υπάρχει. Γιατί υπάρχουμε εξαιτίας του Θεού. Εξαιτίας των ενεργειών του Θεού υπάρχουμε. Βλέπετε, ας πούμε, οι επιστήμονες λένε ότι σε τόσα χρόνια θα καταστραφούμε λόγω οικολογικών αλλοιώσεων κλπ. Τίποτα δεν θα γίνει. Όσο ο άνθρωπος παραμένει δεκτικός της χάρης του Θεού. Γιατί έρχεται η χάρη του Θεού, η οποία τα ασθενή θεραπεύει και τα λείποντα αναπληρεί, όπως το λέμε. Έτσι, διορθώνει τα πάντα. Και αυτοί που μιλάνε για το γεγονός της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σας το έχετε ακούσει αυτό, Και όμως υπάρχουν φωτογραφίες επιστημονικές που δείχνουν ότι οι πάγοι στους πόλους αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή όχι μόνο δεν θερμαίνει το πλανήτη, αλλά κρυώνει κιόλας. Και οι πάγοι αυξάνονται. Είναι ντοκουμέντα επιστημονικά αυτά. Πού λοιπόν πάνε όλες αυτές τις θεωρίες περί καταστροφής επικείμενης του πλανήτη? Είναι ότι παρεμβαίνει η χάρη του Θεού και ο Θεός και διορθώνει τα πάντα. Και συντηρεί και συγκροτεί τον κόσμο χάρη στις προσευχές των Αγίων. Γι' αυτό πάντοτε επικαλούμαστε τους Αγίους και λέμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Όσο αποδεχόμαστε το δώρο αυτό της χάρης του Θεού, ο κόσμος θα υπάρχει. Όταν όμως δεν θα απομείνουν ούτε λίγοι έστω φορείς αυτής της χάρης στη γη, ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων, τότε θα τελειώσει η γήινη ιστορία μέσα στην έξαψη μιας γενικής συμπλοκής, ένας παγκόσμιος πόλεμος. Και καμιά ανθρώπινη επιστήμη ή πολιτισμός δεν θα προλάβει αυτόν τον όλεθρο. Βλέπετε, όσο υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται τη χάρη του Θεού, δέχονται την αγάπη του Θεού, χαριτωμένοι άνθρωποι, θα υπάρχει και ο κόσμος. Βλέπεις στον κόσμο που κυκλοφορούμε και πονάς. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο χαριτωμένο, έτσι. Κρύοι άνθρωποι, χωρίς χάρη, ιδίως στην Ευρώπη, σαν να βλέπεις ρομπότ, χωρίς χάρη. Φταίει ο Θεός? Όχι βέβαια. Οι άνθρωποι φταίμε, εμείς φταίμε. Γιατί αποξενωθήκαμε από την πηγή της χάρης. Και δεν μπαίνουμε στους κανόνες για να πάρουμε τη χάρη. Γιατί για να πάρεις τη χάρη πρέπει να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη διαδικασία. Να βαφτιστείς και να ζήσεις σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Και όλο και περισσότερο βλέπεις ανθρώπους ξεπαγιασμένους, θα λέγαμε, χωρίς χάρη καθόλου. Και αυτοί είναι ικανοί για τα πάντα. Μπορεί να είναι τέλειοι επιστήμονες και να σε εξαϊλώσουν με μια ατομική βόμβα. Μεγάλο κατόρθωμα.
Αυτό λέει εδώ ο Άγιος, ο πατήρ Σοφρόνιος. Όλα θα τελειώσουν με μια γενική συμπλοκή των ανθρώπων, όταν πλέον δεν θα υπάρχουν αυτοί οι φορείς της χάρης, έστω λίγοι. Άγιοι δηλαδή, που να έχουν μέσα τους τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό είναι τεράστια σημασία γεγονός η μετάνοια ενός ανθρώπου. Γιατί η μετάνοια ακριβώς σημαίνει αποδοχή της δωρεάς του Θεού, της αγάπης του Θεού, της χάρης του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος βοηθάει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά όλη την ανθρωπότητα. Η καθημερινή πείρα μας διαβεβαιώνει πως ακόμα και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς, δεν την πραγματοποιούν στη ζωή τους. Γιατί, ενώ το βλέπουν ότι είναι σωστό, πρέπει να αγαπήσω και τον εχθρό μου, δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν? Διότι κυρίως η αγάπη για τους εχθρούς είναι αδύνατη χωρίς τη χάρη. Δεν μπορείς χωρίς τη χάρη του Θεού να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Εδώ δεν μπορείς ούτε τον φίλο σου, ούτε τον άνθρωπό σου, εντός αγωγικών, λέξη το χρησιμοποιούμε. Δεν τον αγαπάς αληθινά, ιδιωτελώς. Τον αγαπάς μέχρι σε ενός ορίου. Άμα εντός αγωγικών σε σκάσει, που λέμε, μετά και εσύ θα γίνεις θηρίο. Ενώ η αγάπη, η αληθινή, είναι αυτή η οποία δεν εκπίπτει ποτέ. Ό,τι και να σου κάνει ο άλλος, εσύ συνεχίζεις να τον αγαπάς. Όταν σε μισήσει ο άλλος, εσύ συνεχίζεις να τον αγαπάς και να τον ευεργετείς. Αλλά για να το κάνεις αυτό, χρειάζεται να έχεις ενεργό τη χάρη. Και για να έχεις ενεργό τη χάρη, πρέπει να είσαι ταπεινός. Να τηρείς τις εντολές του Χριστού, δηλαδή να είσαι στην υπακοή. Γιατί αυτός είναι ο ταπεινός, αυτός που υπακούει. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό ξεπερνά τις φυσικές τους δυνάμεις, το να αγαπήσουν τους εχθρούς δηλαδή, είναι πάνω από τις δυνάμεις τις φυσικές, και ζητούσαν, όπως λέει ο Άγιος Ιλωνός, από το Θεό τη βοήθεια της χάρης, τότε χωρίς αμφιβολία θα λάβαιναν τούτο το δώρο. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον. Προσευχήσου. Παρακάλεσε τον Χριστό να σου δώσει αυτή τη χάρη. Και θα δεις ότι θα μπορέσεις να τον αγαπήσεις. Με τη χάρη που θα πάρεις από τον Θεό. Τον οποιοδήποτε άλλο. Και αυτό που σου έχει κάνει και τις χειρότερες αδικίες. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο. Δηλαδή, όχι μόνο οι άπιστοι, αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί, φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Σου λέει, θα με εκμεταλλευτεί. Θα το εκμεταλλευτεί. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Το να δείξει αγάπη δηλαδή στον εχθρό. Οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους, σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους, ενώ και αυτοί είναι άνθρωποι, έχουν και καλά μέσα τους, δεν είναι όλα κακά. Αλλά επειδή υπάρχει το μίσος το δικό μας απέναντί τους, τα βλέπουμε όλα κακά αυτά που έχουν. Οι εχθροί λοιπόν θα υποφεληθούν, όπως νομίζουν, από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό. Και έτσι θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιεί γενικώς ο εχθρός. Έτσι νομίζουμε και γι' αυτό δεν προχωράμε στο να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Η άποψη για την αδυναμία εντός εισαγωγικών του χριστιανισμού είναι βαθιά λανθασμένη. Οι χριστιανοί δεν είναι αδύναμοι. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχήσουν στους ανθρώπους, στις μάζες. Πορεύονται όμως την αντίθετη οδό. Υποδουλώνονται στον αδελφό. Και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που παραμένει ουσιαστικά άφθαρτη. Ο Χριστός μας θα μπορούσε να κυριαρχήσει στους πάντες. Εξουσιαστικά, δυναμικά θα μπορούσε. Όμως τι κάνει, υποδουλώνεται. Παίρνει δούλου μορφή και καταδέχεται ακόμα και θάνατο και το να κατέβει στον Άδη. Και αυτή την ίδια οδό έχουν και οι Άγιοι. Ξέρετε τι τεράστια δύναμη είχε ο Άγιος Παΐσιος. Και όμως γινόταν χώμα. Ταπεινωνόταν μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Γιατί αυτή είναι ο οδός του Χριστού. Ο Γέροντας, σε αυτή την οδό οι Άγιοι πετυχαίνουν την νίκη που μένει αιώνια. Αντίθετα με την νίκη δια της βίας, που ποτέ δεν γίνεται σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον ντροπή παρά δόξα για την ανθρωπότητα. Έρχεται ένας δικτάκτορας και με τα όπλα, με τα τάγκς, επιβάλλεται. Για πόσο χρόνια να κρατήσει αυτό.
οι μήνες, οι χρόνια. Πάντως οπωσδήποτε θα πέσει κάποια στιγμή. Γι' αυτό λέει εδώ, η νίκη δια της βίας δεν είναι σταθερή και δεν είναι παρά μάλλον ντροπή για την ανθρωπότητα. Ενώ η νίκη δια της αγάπης, δια της ταπείνωσης, αυτή είναι η αληθινή νίκη. Ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωανός, καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού Λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού σαν αγάπη για όλο τον κόσμο. Έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος από έχθρα για το Θεό. Ο Χριστός ήρθε στη γη, πήρε την ανθρώπινη φύση από αγάπη για όλο τον κόσμο. Ακόμα και άσχετα θα λέγαμε, ή μάλλον χωρίς να λάβει υπόψη το Θεό στο γεγονός, χωρίς να λογαριάσει ότι εμείς δεν τον θέλαμε, τον εχθρευόμαστε. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης, που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως διώχνει ο ήλιος το σκοτάδι της νύχτας. Όταν αγάπησε αληθινά, τότε γνώρισε το Άγιο Πνεύμα, ο Άγιος Σιλωανός. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμα και στις πιο μύχες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι η αληθινή πίστη, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Γέροντα. Λέει ο Άγιος Σιλωανός. Πολλοί, λέει, μελέτησαν όλες τις θρησκείες, μα δεν γνώρισαν όπως πρέπει την αληθινή πίστη. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση τον Κύριο να τον φωτίσει, σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά εκείνος τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ριχτούν στη φωτιά που έβαλε ο Κύριος στη γη. Αυτό που λέει ότι πήρ ήρθω βάλειν επί την γη. Αυτή η φωτιά του Αγίου Πνεύματος είναι η φωτιά στην οποία πρέπει να πέσουμε μέσα, λέει ο Άγιος Σιλωανός, ο Πατήρ Πρόσφορος Σοφρόνιος, και να καούν εκεί μέσα τα πάντα, τα πάθη μας. Φοβούνται οι άνθρωποι να κατακαούν σε αυτή την αγάπη και να χάσουν εντός εισαγωγικών την ψυχή τους. Ενώ ο Κύριος είπε ότι αν θες να σώσεις την ψυχή σου, να τη χάσεις. Δηλαδή να πέσεις μέσα στον Θεό χωρίς τίποτε να κρατήσεις δικό σου. Να αφήσεις τον Θεό να σε κάνει τελείως καινούριο, να σε ανακαινήσει. Να μην έχεις κανένα δικό σου θέλημα, καμιά επιθυμία. Όσοι δεν δίλιασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του Αγίου Σιλωανού, ξέρουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους. Το πνεύμα το δικό τους συμμαρτυρεί και με το Άγιο Πνεύμα, μάλλον το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί στο δικό τους πνεύμα ότι είναι Υιοί Θεού. Γιατί ακριβώς δεν δίστασαν να θυσιάσουν και τη ζωή τους, την ψυχή τους, να χάσουν την ψυχή τους, να χάσουν τα πάντα, προκειμένου να ακολουθήσουν τον Χριστό. Η οδός του Αγίου Σιλωανού είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχτηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται σαν κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Αυτό το δρόμο ακολουθούν πολλές φορές ακόμα και οι χριστιανοί. Η Αγία Εκκλησία όμως πορεύεται πάντα ακολουθώντας τον Σταυρωμένο Χριστό, που σηκώνει πάνω του το βάρος του κόσμου. Δηλαδή το κακό το πολεμάμε όχι με τη φυσική δύναμη, αλλά με το Σταυρό του Χριστού, κάνοντας υπομονή και προσευχή. Είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ο γέροντας πως το κακό στην πραγματικότητα νικάται μόνο από το αγαθό και πως ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη βία. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, στη Συρία. Τι γίνεται στη Συρία. Έχουμε τους κακούς εντός εισαγωγικών, ας το πούμε έτσι, τους τζιχαντιστές, και έχουμε την άλλη φορά, από την άλλη μεριά, τους Ρώσους που τους βομβαρδίζουν. Αλλά ουσιαστικά τι γίνεται. Η μια βία αντικαθίσταται από άλλη βία. Έτσι δεν είναι. Πάμε να πολεμήσουμε το κακό με τη φυσική δύναμη. Ενώ το σωστό είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, ο Πατήρ Σοφρόνιος. Το κακό το πολεμάμε δια του αγαθού. Ο Χριστός δεν πήρε ανθρώπινες δυνάμεις, θα μπορούσε, και αγγελικές δυνάμεις, να επιστρατεύσει και να εξολοθρέψει όλους τους κακούς.
από την ανθρωπότητα. Όχι. Πήρε το Σταυρό. Ανέβηκε στο Σταυρό και κατέβηκε στον Άδη. Αυτός είναι ο τρόπος να πολεμήσουμε το κακό. Αυτό το δρόμο, λοιπόν, μας δείχνει η Εκκλησία. Ακολουθώντας τον Σταυρωμένο Χριστό, που σηκώνει πάνω του το βάρος του κόσμου. Είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ο Άγιος Σιλωνός αυτό το πράγμα, ότι το κακό πολεμιέται με το αγαθό. Έτυχε να μιλήσουμε μαζί του πολλές φορές για αυτό το θέμα. Έλεγε, στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχτούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να ρίξουν φωτιά από τον ουρανό να τους κάψουν. Με τους πολλοί ανθρώπους, γιατί δεν δέχονται τον Χριστό. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε αυτό και είπε, ουκ είδατε επί ο Πνεύματος εστέ. Ουκ ήρθον ψυχάς ανθρώπων να πολέσε, αλλά σώσε. Δεν είμαι εγώ αυτού του Πνεύματος, του κοσμικού Πνεύματος, να πολεμήσω το κακό με ανθρώπινες και φυσικές δυνάμεις. Αλλά ήρθα για να σώσω τους ανθρώπους. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη. Να σωθούν οι πάντες. Αυτό πρέπει να είναι η σκέψη μας. Όχι να καταστρέψουμε, αλλά να σώσουμε. Ευδόξη ο Θεός προς εντροπήν μου να πλησιάσω τον Άγιο Σιλωνό για να δω έστω και μερικώς τι θαυμάσια ζωή έφερε ο Χριστός στη γη. Να δω πώς συζούν, κατά παράδοξο τρόπο, μέσα στην ίδια καρδιά, βαθιά, ασάλευτη ειρήνη και βαθύ, μεγάλο πένθος. Χαρά και ανάπαυση από κάθε πλευρά και συγχρόνως μεγάλη πνευματική θλίψη ανθρώπου που ζει την τραγωδία της ανθρωπότητας. Και έκλαιγε γοερά για όλη την ανθρωπότητα. Και παρακολούσε με δάκρυα το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό εν Αγίω Πνεύματι. Ο νόμος, αν ταιριάζει εδώ αυτή η λέξη της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή. Κοιτάξτε τώρα την πορεία. Κάποιος νέος ή κάποια νέα φεύγει από τον κόσμο και πάει στο μοναστήρι. Αυτό για τον κόσμο φαίνεται εγωιστικό. Σου λέει πάει να σώσει την ψυχή του, την ψυχή της. Αλλά αυτό είναι μόνο εντός εισαγωγικών εγωιστικό. Ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο. Αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή, στον αγαπήσει τον Θεό δηλαδή, και στην προσωπική μετάνοια που παίρνει εντός εισαγωγικών εγωιστικό χαρακτήρα. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα κάποιο βαθμό πληρότητας και γευθεί τη χάρη η ψυχή του ασκητή, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού, που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Και αρχίζει πλέον ο ασκητής, που είναι απομονωμένος, μπορεί και για χρόνια, να πονάει τον κόσμο. Γιατί πλέον έχει αποκτήσει μέσα του τη Θεία Χάρη, την ενέργεια του Θεού, έχει μοιάσει στον Θεό, ο οποίος Θεός πονάει τον κόσμο. Και έτσι και ο ασκητής μετά βγαίνει από την τόσο εγωιστική πρώτη αγάπη, πρώτη φάση της ζωής του στο μοναστήριο, έτσι που είχε επικεντρωθεί στο να μετανοήσει και να βρει τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, και αρχίζει πλέον να πονάει και να αγαπάει τον κόσμο. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι τώρα, λέει, πλέον δεν κάνω προσευχή για τον εαυτό μου. Κάνω προσευχή, λέει, για όλο τον κόσμο. Μετά από κάποια χρόνια άσκησης. Τότε που θα αρχίσει να αργεί η αγάπη του Χριστού μέσα στον ασκητή, στον άνθρωπο του Θεού, παρότι ακόμα μένει στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά μάτια του, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά το πάθος του κόσμου με τη χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και για τη μεγάλη αιώνια αξία του καθενός ανθρώπου. Και πονάει διότι ξέρει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του μια αιώνια αξία και είναι φτιαγμένος να γίνει Θεός. Και βλέποντας τον να πορεύεται προς την κόλαση, πονάει πάρα πολύ ο άνθρωπος του Θεού.
Όπου και να πάει ο άνθρωπος, σε οποιοδήποτε έρημο και να κλειστεί, σε οποιαδήποτε έρημο και να κλειστεί, αν βρίσκεται στον δρόμο της πραγματικής ζωής εν Θεό, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο. Γιατί? Γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι στερούνται. Τι μπορούν να γίνουν δηλαδή. Ενώ ο ασκητής με αυτό που ζει το Θεό, το μεγαλείο αυτό, τη χαρά αυτή, βλέπει τους ανθρώπους στον κόσμο και τους πονάει πάρα πολύ και συνειδητοποιεί την τραγωδία τους, διότι δεν ζουν αυτό που ζει εκείνος. Και ενώ ξέρει ότι μπορούν να το ζήσουν, αν και αυτοί ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο της μετάνοιας. Οι άνθρωποι πάσχουν από πολλές στερήσεις, αλλά εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, δεν ξέρουν την κύρια στέρησή τους. Και λένε, μου λείπει το ένα, μου λείπει το άλλο. Νομίζουν ότι άμα θα το αποκτήσουν θα γίνουν ευτυχισμένοι. Εργασία, χρήματα, ξέρω εγώ, ανέστηση, κάποιο πρόσωπο ενδεχομένως, κάποιον άλλο άνθρωπο κοντά τους. Όμως το κύριο που τους λείπει δεν το συνειδητοποιούν πολλές φορές. Το σπουδαιότερο. Και αυτό που μας λείπει είναι ακριβώς η χάρις, η Θεία Χάρις. Θλίβονται και κλαίνε οι άνθρωποι όταν στερηθούν από τα πρόσκαιρα αγαθά, αλλά με τι δάκρυα θα θρηνούσε ο κόσμος αν γνώριζε την κύρια στέρησή του και με τι αναζήτηση θα αναζητούσε το ένα ου εστί χρία, για το οποίο είπε ο Κύριος στη Μάρθα, ότι η Μαρία διάλεξε αυτό το οποίο υπάρχει ανάγκη και αυτό δεν είναι άλλο παρά ο ίδιος ο Λόγος, ο Χριστός. Είναι δυνατή η θλίψη για τον κόσμο, θλίψη αληθινή, Αγία, Θεοφιλής. Αλλά είναι δυνατή και η αντίθετη, η σκοτεινή θλίψη, που τη βλέπουμε σήμερα κατά κόρον στην ανθρωπότητα, στην κατάθλιψη που υπάρχει. Στην ψυχή του ανθρώπου, που δεν γνώρισε την τέλεια αγάπη, οι δύο εντολές του Χριστού βρίσκονται συχνά σε οξία, αμοιβαία αντίθεση. Όποιος αγαπά το Θεό, βγαίνει από τον κόσμο και καταδύεται σε ένα πνευματικό εγωισμό και αδιαφορώντας για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σώζει την ψυχή του. Όποιος πάλι αγαπά εμπαθώς τον ανθρώπινο κόσμο, ζει τον πόνο του. Έχοντας μέσα του τη θλίψη για τον κόσμο, ξεσηκώνεται εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον ένοχο για τον πόνο που κατακλείζει όλο τον κόσμο. Καμιά φορά μάλιστα ξεσηκώνεται μέχρι σημείου έχθρας και ακούς που είναι ο Θεός, γιατί επιτρέπει να πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα, να γίνεται το τσουνάμι, να πέφτουν τα αεροπλάνα και κατηγορούν το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φτάσει να γευτούν την αγάπη του Θεού. Και οι δύο εντολές είναι σε οξύ αντίθεση, η αγάπη προς τον κόσμο και η αγάπη προς τον Θεό. Στον Άγιο Σιλωανό όμως μπορούσες να δεις κατ' εικόνα Χριστού και τη μια και την άλλη αγάπη σε μια οργανική ενότητα με διάκριση των εκδηλώσεών τους. Η αγάπη πάσχει στον κόσμο αυτό της αμαρτίας αλλά θριαμβεύει στην αιωνιότητα. Μου επέτρεψε ο Θεός να δω μερικώς πώς θρηνούσε ο γέροντας για να μην στερηθεί ο κόσμος στη χάρη του Αγίου Πνεύματος που του δόθηκε να γνωρίσει. Τον καταπονούσε η βαθιά συμπόνια και ζητούσε την εσπλαχνία του Θεού για όλους τους λαούς της γης. Αλλά εδώ είναι τώρα το τραγικό, ότι ναι μεν οι Άγιοι προσεύχονται, αλλά ο κόσμος δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει, γιατί δεν θέλει. Είναι αυτεξούσιοι οι άνθρωποι, όλοι είμαστε αυτεξούσιοι. Και έχουμε το δικαίωμα να πούμε δεν σε θέλω Θεέ μου. Και πολλοί το λένε αυτό. Και εδώ είναι η μεγάλη ας πούμε τραγικότητα θα λέγαμε και λύπη των Αγίων. Που ενώ γνωρίζουν τι σημαίνει Θεός, το έχουν ζήσει και ποθούν να το ζήσει όλη η ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα δεν θέλει. Γι' αυτό και λυπούνται πάρα πολύ. Και πολύ περισσότερο λυπάται ο Θεός βέβαια. Μου επέτρεψε ο Θεός λοιπόν, λέει ο πατήρς Σοφρόνιος, να δω πώς θρηνούσε ο γέροντας, ο Άγιος Σιλωανός, για όλο τον κόσμο, για να μην στερηθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που ο ίδιος την είχε γνωρίσει πολύ έντονα. Τον καταπονούσε η βαθιά συμπόνια και ζητούσε την εσπλαχνία του Θεού για όλους τους λαούς της γης.
Έτσι η πραγματική αγάπη για τον Θεό μεταβάλλεται σε πραγματική αγάπη για τον άνθρωπο. Γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του Γέροντα ήταν πως όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, σε αυτόν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού. Μιλώντας για συμπόνια για τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό ίκτο, αλλά την εσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά. Και αυτό ήταν για αυτόν ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Και το επόμενο κεφάλαιο είναι ο τελευταίος λόγος και μετά θα πούμε για το τέλος του Γέροντα. Και μετά, με τη χάρη του Θεού, θα δούμε τα κείμενα αυτά, τα αυτούσια του Αγίου Σιλουανού. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά, να διευκρινίσουμε, να ρωτήσετε κάτι. Μου λέτε, υπάρχει κάτι. Τους εχθρούς που είπατε, δηλαδή να κινηθούμε, δηλαδή το να κινηθούμε στο να αναπτύξουμε εσωτερικά θετικά συναισθήματα είναι δευτερεύον και πρωτεύον είναι να ζητήσουμε τη Θεία Χάρη, την βοήθεια της Θείας Χάριτος, εκεί να στοχεύουμε. Ναι. Χωρίς τη Χάρη, είδατε που λέει, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τους εχθρούς. Γι' αυτό προπάντων θα ζητήσουμε με την προσευχή μας τη χάρη του Θεού για να αγαπήσουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θεέ μου, κάνε με να τον αγαπήσω. Πολύ απλά. Βοήθησέ με να τον αγαπήσω. Θέλω να τον αγαπήσω. Θα κάνουμε μετά και μέσα μας ό,τι μπορούμε για να τον αγαπήσουμε και οπωσδήποτε μετά ο Θεός θα μας τη δώσει τη χάρη του. Και εννοείται ότι κάνουμε και μια ζωή σωστή. Γιατί η χάρη δεν έρχεται σε έναν άνθρωπο βρώμικο. Δεν μπορεί να ενωθεί ο Θεός με ένα νου ακάθαρτο, λένε οι Άγιοι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι αδύνατο αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται η μετάνοια η δική μας, η σωστή πνευματική ζωή. Και τότε γινόμαστε δεκτικοί και της χάρης αυτής του να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Ας το πούμε, είναι μια ειδική χάρη. Αλλά είναι μέσα σε αυτά που μας ζητάει ο Θεός και πρέπει να το έχουμε, έτσι, για να σωθούμε. Γιατί η αγάπη, όταν δεν υπάρχει έστω και σε έναν άνθρωπο, μας αποκλεί από τον Χριστό μετά. Βλέπετε, ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις στην αγάπη του. Είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της αληθινής αγάπης. Εκτός που είναι ανιδιοτελής, είναι και μια αγάπη που δεν κάνει διακρίσεις. Δηλαδή, εκχέεται σε όλους. Ανεξάρτητα αν οι αποδέκτες είναι καλοί ή κακοί. Ο Θεός ελέγχει τους πάντες. Δικαίους και αδίκους, έτσι. Αμαρτωλούς και αγίους. Όλους τους ελέγχει. Σε όλους δίνει το φως του, τον ήλιο του, τον αέρα του. Δεν κάνει, ας πούμε, στο χωράφι του αμαρτωλού περικοπή στη βροχή, ας πούμε. Θα μπορούσε. Πει στο δικό του χωράφι, δεν θα βρέξω. Σε όλους βρέχει. Καμιά φορά εδώ ακούμε τα τραχτέρ την Κυριακή να δουλεύουν. Και λυπάμαι πάρα πολύ, ας πούμε. Λέω, τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αντί να είναι στην εκκλησία, οργώνουν το χωράφι τους. Τι ευλογία να έχουν από το Θεό. Δείχνουν ότι δεν έχουν γνώση του Θεού. Καθόλου. Αφού ο νόμος του Θεού σου λέει, μια μέρα τουλάχιστον, την πολλά διαθήκη είναι αυτό, να τη δώσει στο Θεό. Μετά πώς θέλεις ο Θεός να σε ευλογήσει. Και όμως ο Θεός σε ευλογεί και αυτούς. Δεν πέφτει ένας κεραυνός, ας πούμε, εκείνη την ώρα να κάψει το τραχτέρ, ας πούμε. Λειτουργεί το τραχτέρ. Δηλαδή πόσο ο Θεός εκχέει την ευλογία του σε όλους. Και περιμένει και προσπαθεί ο στοργικός πατέρας πότε θα μετανοήσουμε. Και μπορεί να μας δώσει και κάποιες ευκαιρίες έτσι λίγο να έρθουμε σε μία συνέστηση του πράγματος. Οπότε το πρώτο είναι αυτό. Θα ζητήσουμε τη χάρη από το Θεό να αγαπήσουμε τον εχθρό και μετά και ό,τι άλλο μπορούμε. Προσέξτε, η αγάπη στον εχθρό δεν είναι μόνο συναισθήματα. Είναι μια ολόκληρη στάση, θα λέγαμε, του είναι μας στο είναι του άλλου. Όπως και η αληθινή αγάπη δεν είναι μόνο συνέστημα. Αγαπάω τον άλλο και νομίζω ότι είναι αγάπες και λουλούδια που λέει ο κόσμος, έτσι. Όχι, η αληθινή αγάπη είναι να γίνω ένα με τον άλλον, ένα πνεύμα. Δηλαδή να τον βάλω στο πνεύμα του Θεού, στο οποίο εννοείται ότι και εγώ έχω μπει. Δηλαδή να ενδιαφερθώ για τη σωτηρία του άλλου. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη.
να πονέσω για την ψυχή του άλλου που δεν πορεύεται στον παράδεισο, στη σωτηρία. Όχι απλώς έτσι να τον κερδίσω με ένα τρόπο που, όπως λέμε, έχουμε ένα φίλο ακόμα, για μένα. Όχι, δεν το θέλω για μένα, το θέλω για τον Χριστό. Και θέλω να τον αγαπήσω για τον Χριστό, για να τον φέρω και αυτόν σε αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος που ζω εγώ. Τότε τον αγαπώ αληθινά, καταλάβατε, γιατί πολλές φορές μπαίνει πάλι η ιδιοτέλεια. Και σε αυτή την κίνηση του να συμφιλειωθούμε, ας πούμε. Γιατί θες να συμφιλειωθείς? Το σωστό είναι να θες να τον κερδίσεις τον άλλο για τον Χριστό, όχι για σένα. Το ίδιο και μέσα στο γάμο και παντού. Εντάξει. Ναι, Μαρία. Πάτερ, πώς ξέρουμε ότι έχουμε τη χάρη αυτή για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον άλλο? Από τις εκδηλώσεις. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Άμα τα έχουμε αυτά μέσα μας, έστω και λιγάκι, σημαίνει ότι έχουμε και λιγάκι χάρη. Όσο περισσότερο χάρη έχουμε, τόσο και θα αυξάνει αυτό. Θα αυξάνει δηλαδή μέσα μας η ειρήνη, η αγάπη προς όλους, η χαρά. Ένας άνθρωπος που είναι μουρτζουφιασμένος, πώς το λέμε αυτό, κατσουφιασμένος, κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει μέσα του ζωντανή τη χάρη. Έχει μέσα του άλλα πράγματα, κακά πράγματα, δαιμονικά πράγματα, που φέρνουν τον άνθρωπο σε κατάθλιψη. Ο άνθρωπος του Θεού έχει μια χαρά, όχι δεν είναι χαζοχαρούμενος, ας πούμε, αλλά έχει την αληθινή χαρά, που δεν μπορεί να τον αφαιρέσει τίποτε. Τίποτε. Από εκεί το καταλαβαίνουμε, έτσι, από τις εκδηλώσεις που έχουμε. Άμα βλέπεις ότι είσαι γεμάτος άγχος, γεμάτος αγωνία, γεμάτος ανησυχία, απιστία, όλα αυτά τι είναι, σημαίνει ότι δεν έχεις ενεργό τη χάρη, έχεις χάσει τη χάρη. Όταν έχεις μέσα σου σκέψεις μίσους, αντιπάθειας, αντιαγάπης, πάλι το ίδιο. Παρασκευή. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τους αγώνες εθνικής απελευθέρωσης που έγιναν με τα όπλα. Θα έπρεπε να γίνει με άλλο τρόπο. Έτσι θα έπρεπε. Βέβαια, αν είμαστε σωστοί χριστιανοί, δεν θα χρειαζόταν να πάρουμε όπλα. Δεν θα χρειαζόταν. Βλέπετε αυτή η ερώτηση Γαβριλία. Κάποιοι το έχουν κατηγορήσει αυτό το βιβλίο, αλλά δεν νομίζω να είναι δικά της αυτά που ίσως κάποιος άλλος τα έριξε μέσα και έγινε αφορμή να κατηγορηθεί αυτό το βιβλίο. Έλεγε ότι όταν πήγε στις Ινδίες, τις λέγανε εκεί οι ντόπιοι, γιατί τότε ήταν το κυπριακό το θέμα της Κύπρου και είχαν πάρει τα όπλα οι Κύπροι για να χτυπήσουν τους Εγγλέζους. Και τις λέγανε οι Ινδοί τώρα, που δεν πιστεύουν έτσι σωστά φυσικά, γιατί λέει δεν πέφτουν όλοι οι Κύπροι σε προσευχή, λέει, να τρομάξουν οι Άγγλοι και να φύγουν. Ο Γκάντι, ξέρετε, και στην Ινδία που είχε κάνει τη λεγόμενη παθητική αντίσταση. Δηλαδή, χωρίς όπλα, με μια παθητική στάση, φύγανε οι Εγγλέζοι. Πολύ περισσότερο εμείς που έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούσαμε εδώ, λέει, έχουμε περιστατικά στους Αγίους, που θυμάμαι ποιος Άγιος ήταν, σταμάτησε με την προσοχή του ένα ολόκληρο στρατό. Κοκαλώσαν όλοι οι στρατιώτες, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Με προσευχή ενός ανθρώπου. Αλλά είναι αυτό που λέμε, βλέπετε που είπαμε προηγουμένως, πολεμάμε να πολεμήσουμε το κακό με φυσικές δυνάμεις. Γιατί δεν έχουμε πίστη, δεν έχουμε ενεργό τη χάρη. Πολλοί λένε για την Επανάσταση του 21 ότι αν δεν την κάναμε, θα ερχόταν πολύ φυσικά η απελευθέρωση με ένα πολύ πιο καλό τρόπο και ουσιαστικά θα κυριαρχούσαμε στην όλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενώ με την Επανάσταση τι πάθαμε, ουσιαστικά υποδουλωθήκαμε στους Φράγκους. Τάχα τις μας απελευθέρωσαν με την ναυαρχία του, με την ναυμαχία του Ναυαρίνου και λοιπά, οι μεγάλες δυνάμεις και ουσιαστικά μας υποδούλωσαν σε αυτούς. Και μας κατέβασαν κάτω από το Σπερχιό. Ενώ το όνειρο του Ρίγα και όλη, ας πούμε, η προσπάθεια ήταν όλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν ουσιαστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, να γίνει πάλι Ρωμαϊκή. Να επανέλθουμε
στην ένδοξη βυζαντινή, λεγόμενη βυζαντινή, ουσιαστικά ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εκχριστιανισμένη όμως. Και αυτό θα γινόταν. Εμείς, πώς να πούμε, βιαστήκαμε ίσως και με την παρακίνηση των ξένων και πέσαμε στην παγίδα τους. Και είχαμε και τα δικά μας πάθη μεταξύ μας, έτσι δεν μονιάζαμε. Όπως πάντα, βλέπετε το πρόβλημα πάντα, δηλαδή είναι η έλλειψη αρετής, η έλλειψη χάρης. Δεν λειτουργεί μέσα μας η χάρη. Μπαίνουν οι ιδιοτέλειες, τα συμφέροντα, οι φιλοπρωτίες, οι εγωισμοί, οι φιλοδοξίες και μας διασπούνε ως έθνος. Γιατί ουσιαστικά απελευθέρωση τι είναι? Είναι να βρεις τη χάρη. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Δεν είναι απλώς να αλλάξεις αφεντικό. Εντάξει, είχαμε τους Τούρκους αφεντικά, μετά ήρθαν οι Φράγκοι. Ήρθαν οι Μασόνοι. Σήμερα ποιοι μας κάνουν κουμάντο? Εμείς κάνουμε κουμάντο? Όχι. Πολύ καλά ξέρετε ποιοι κάνουν κουμάντο στην πατρίδα μας. Πάλι οι Φράγκοι κάνουν. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, αρθεί ένα ψευτορωμαϊκό. Μια ψεύτικη δηλαδή ελευθερία. Αυτό ζούμε τώρα. Δεν είμαστε αληθινά ελεύθεροι. Αληθινά ελεύθεροι θα γίνουμε όταν μετανοήσουμε. Όταν ελευθερωθούμε τα πάθη μας. Εντάξει, πώς είναι. Δεν είναι άλλο. Το μέτρο της χάρτης του κάθε ανθρώπου σχετίζεται με το μέτρο της θέωσης του. Με το μέτρο της ταπείνωσης του. Της ταπείνωσης. Η ταπείνωση είναι και θέωση. Έτσι, όσο πιο πολύ ταπεινώσεις, τόσο πιο πολύ χάρη θα πάρεις. Ο Άγιος ο Βασιλιάκος Ήρος λέει ότι η ταπείνωση είναι η τελειότητα. Η αληθινή ταπείνωση. Όχι αυτό που κάνουμε εμείς έτσι, που μιλάμε ταπεινά. Αυτό είναι προσπάθεια για ταπείνωση. Η αληθινή ταπείνωση είναι δώρο του Θεού. Είναι μίμηση Χριστού. Ο Χριστός ντύθηκε την ταπείνωση και έγινε άνθρωπος, ο Θεός. Και όποιος δίνει την ταπείνωση, γι' αυτό μοιάζει στο Θεό. Στο μέτρο που θα ταπεινωθούμε, θα πάρουμε χάρη. Όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ χάρη θα παίρνουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Ο αληθινά δηλαδή έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που ταπεινώνεται. Που γίνεται δούλος όλων. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Χριστός, ποιος είναι μεγαλύτερός σας. Γιατί μάλλον και οι Απόστολοι είχαν αδυναμίες, άνθρωποι ήταν. Και κυριαρχούσε και σε αυτούς το πνεύμα της φιλοπρωτείας, της φιλοδοξίας. Και μάλιστα θυμάστε που οι δύο βάλανε και τη μάνα τους. Να πει στον Χριστό, κοίταξε όταν θα γίνεις εσύ πρωθυπουργός, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, πρόεδρος δημοκρατίας, όταν θα βασιλέψεις, εμείς θα είμαστε δεξιά και αριστερά. Να μας βάλεις δεξιά. Και σου λέει, ξέρετε τι ζητάτε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Και είχαν βάλει και μέσω τη μητέρα τους. Λοιπόν, και τους λέει, ελάτε να σας πω, λέει, μιλάτε μεταξύ σας και λέτε ποιος είναι ανώτερος. Αυτό σας απασχόλησε στον δρόμο. Λοιπόν, θέλετε να σας πω ποιος είναι ανώτερος. Πήρε ένα παιδάκι και λέει, όποιος μοιάζει αυτό το παιδάκι, αυτός είναι ανώτερος. Το παιδάκι αυτό που έχει το ταπεινό πνεύμα, το ταπεινό φρόνημα. Ο ανώτερος δηλαδή είναι ο πιο ταπεινός. Βλέπετε χτες που πήγαμε στην Αγία Σοφία κάποιοι. Είδατε τι ταπεινή ήταν αυτή, τι κουρέλια φορούσε, μέσα στη στάχτη κοιμότανε, μέσα στο κρύο. Γιατί αυτά? Ακριβώς για να πάρει χάρη. Επειδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ, γι' αυτό πήρε τέτοια χάρη και αγίασε. Οι Άγιοι ξέραν πολύ καλά τι κάνανε. Ο κόσμος θεωρούσε λίγο χαζούς, ας πούμε, ή πολύ χαζούς. Δεν πειράζει. Εκείνοι όμως ήταν πραγματικά σοφοί. Ή έτρωγε τα φαγητά μοχλιασμένα. Πεις τι είναι αυτό τώρα. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Όσο πιο πολύ ταπεινώσουμε το σώμα και τη σάρκα και το πνεύμα, τόσο πιο πολύ χάρη θα πάρουμε. Λοιπόν, να σηκώσουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος.
και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μαζί μας.